Και κύριοι, θα πάμε τώρα στο εμβολιαστικό κέντρο και πάλι στην κρατική έκθεση. Η συνάδελφος, η Έρικα Καβάζη, είναι εκεί. Έρικα μου, γεια σου και πάλι. Δεν ξέρω αν έχει κάνει δηλώσεις ο κύριος Σταμπούρης ή τώρα θα τις κάνει. Σπύρος Κυπριανού, Κατερίνα, εμβολιαστικό κέντρο έχει στην κρατική. Απολογούμε, απολογούμε. Δεν πειράζει, είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι να προβούμε σε δηλώσεις για να δούμε πού εντοπίζεται αυτό το μπέρδεμα, καθώς εδώ διώχνουν ακόμη κόσμο. Μάλιστα. Κύριε Βαγόρα Ταμπούρη, πού παρατηρήθηκε αυτό το πρόβλημα και εξακολουθεί κόσμος να έρχεται εδώ για τον εμβολιασμό του? Καλημέρα. Το πρώτο μήνυμα που έστειλε το Παρασκευή και το Σάββατο για ό,τι αναβάλλετε το εμβόλιο τους, έγραφε στο τέλος οποιοδήποτε άλλο μήνυμα πάρουν οι πολίτες να αγνοηθεί. Αλλά επειδή για ένα μικρό αριθμό σε σχέση με το ποσοστό της αναβολής που έγινε, πήρα μήνυμα για υπενθύμηση. Σήμερα παρουσιάζονται εδώ στο Σπύρος Κυπριανού κυρίως. Θέλουμε να κάνουμε μια έκκληση προς τον κόσμο να αγνοήσουν το όποιο μήνυμα επήρα ή έστω και το απόγευμα να τους γράφει το μήνυμα, και θα έρθουν κανονικά στο Σάββατο, όπως λέει η πρώτη ανακοίνωση, στο ραντεβού τους το προκαθορισμένο. Μάλιστα. Είδαμε αρκετούς ξένους όμως να έρχονται εδώ και από ό,τι είδαμε, δεν έχει στα αγγλικά, δεν υπάρχει στα αγγλικά το μήνυμα, είναι μόνο στα ελληνικά. Ναι. Δυστυχώς θα μπορούσε, πιστεύω, να γραφτεί ένα δεύτερο μήνυμα, αλλά έχει σταλεί μόνο στα ελληνικά, το οποίο ορισμένους που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα δυσκολεύονται. Αναγκαστήκαν να έρθουν εδώ βασικά. Όμως, πέστε εσείς στο κανάλι. Δεν υπάρχει κάποια διευθέτηση που να μπορεί να σταλεί ένα καινούριο μήνυμα, ώστε να αγνοηθούν όλα τα υπόλοιπα μηνύματα και ότι ο εμβολιασμός τους αναβάλλεται. Κάνουμε μια επικοινωνία τώρα άμεσα με το Υπουργείο και με την εταιρεία, κατά πόσον μπορεί στα άτομα που έχει ήδη σταλεί για την αλλαγή του ραντεβού τους να επιβεβαιωθεί εκ νέου και σε ελληνικά και σε αγγλικά, να πάρουν μήνυμα να μην τους παρασύρει και να έρχονται εδώ. Το έλαβαν τα ξημερώματα όμως, υπήρχε περίπτωση. Ναι, κάποιοι το έλαβαν σήμερα το πρωί, ναι, με έχουν πάρει τηλέφωνο, αλλά και κάποιοι το πήραν από χθες το βράδυ. Σίγουρα, επειδή ο κόσμος θέλει να εμβολιαστεί και αυτό είναι κάτι θετικό ως προς τον όλον αγώνα μας για τον εμβολιασμό, να δούμε πώς μπορεί να διευθετηθεί με ένα δεύτερο μήνυμα, αν μπορεί η εταιρεία να το διευθετήσει σήμερα. Μάλιστα. Άμεσα. Μάλιστα. Περίπου, ναι. Μάλιστα. Αυτά, Κατερίνα, όπως ακούσαμε, θα επιχειρηθεί να γίνει προσπάθεια ώστε να σταματήσει ο κόσμος, όπως ήδη μας ανέφεραν από το πρωί που ήρθαν εδώ, ταλαιπωρούνται, πήραν και άδειες από την δουλειά τους. Επειδή οι εμβολιασμοί ήταν προγραμματισμένα τα ραντεβού καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και αναβλήθηκαν, θα γίνει προσπάθεια έτσι ώστε αυτοί που πήραν υπενθύμηση μετά το ακυρωτικό μήνυμα να μην έρχονται εδώ στο εμβολιαστικό κέντρο. Και στα αγγλικά και στα ελληνικά, γιατί δεν ξέρουν όλοι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαβάζουν και να καταλαβαίνουν την ελληνική γλώσσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ερικά μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.